για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευάγγελε. Είναι, Εμιλία, οι άνθρωποι που βίωσαν στο πετσί τους την φρίκη του πολέμου κατά την αιματοχυσία στο φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου. Σήμερα βρίσκονται στην Κύπρο, καθώς φιλοξενούνται, όπως είναι γνωστό, στο χωριό Μιλιού της επαρχίας Πάφου, μια μερίδα εξ αυτών των ανθρώπων. Και όπως τους βλέπετε πίσω μου, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Εβραϊκή Συναγωγή εδώ στην Λάρνακα, όπου ήρθαν για να προσευχηθούν σε πάρα πολύ λίγο στον Θεό για δύο λόγους. Αφενός, να τον ευχαριστήσουν που τους βοήθησε να γλιτώσουν και να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές μέρος, και κατά δεύτερον ελπίζουν ότι αυτή η εκεχηρία που επικρατεί τις τελευταίες μέρες να κρατήσει και να αποτελέσει την αφορμή για ένα αίσιο τέλος στο θέμα των ομήρων. Το μήνυμά τους είναι ένα και σαφές. Όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι να απελευθερωθούν, και αυτό είναι που μας είπαν και πριν από λίγο, φτάνοντας εδώ με λεωφορείο στην Εβραϊκή Συναγωγή. Μια συναγωγή που και μια τελετή, μια προσευχή που πραγματοποιείται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς έχει κλείσει και ο δρόμος εδώ στο κέντρο της Λάρνακας, ούτως ώστε να εξαλειφθεί και οποιοδήποτε κίνδυνος. Τώρα, όπως βλέπετε πίσω μου, πραγματοποιείται μια εκδήλωση υποδοχής αυτών των ανθρώπων, προκειμένου να χαλαρώσουν και ακολούθως να προχωρήσουν προς την προσευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευάγγελε.